Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Θάνος Ασχητής, καθηγητής ψυχιατρικής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Καλησπέρα σας, κύριε Ασχητή. Καλό σας βράδυ και σε εσάς. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας μιλάω από τη Λευκοσία της Κύπρου. Τι ωραία. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν... Εκεί κάνει την ίδια ζέστη με εδώ, γιατί εδώ αύριο λέει θα φτάσει 43. Πώς είναι εκεί η κατάσταση? Όχι, ο καιρός είναι πιο ήπιος εδώ. Βέβαια, το μεσημέρι έχει ζέστη. Εντάξει, είναι και πιο νότιο. Αλλά μέσα στα γραφεία μας κλεισμένοι με το air condition δεν το καταλαβαίνω. Ωραία. Πάμε στο θέμα μας, γιατί σας το περιέγραψε η Κατερίνα. Παρατηρείτε καταρχήν και εσείς, πριν πάμε στα ερωτήματα, ότι υπάρχει μια έξαρση εγκλημάτων που κάπως έχουν και μια σεξουαλική υφή, πολλά από αυτά ή όχι? Ή αγριότητας, πολλά περιστατικά αγριότητας. Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω ότι υπάρχει μια έξαρση της βίας. Αυτό δεν είναι ασφαλώς ένα τωρινό φαινόμενο, είναι ένα προοδευτικά κλιμακούμενο φαινόμενο των τελευταίων 40-50 χρόνων, που οι αστικές κοινωνίες έγιναν περισσότερο καταπιεσμένες στο άγχος και στην απροσωποποίηση, δηλαδή στην απρόσωπη ζωή των ανθρώπων, και οι σχέσεις έχασαν την άμεση συναισθηματική σύνδεση. Η εγκληματικότητα και η βία είναι στη φύση μας, είναι στην ανθρώπινη ύπαρξή μας. Ο τρόπος συμπεριφοράς όμως είναι στην οργάνωση της παιδείας και στην κοινωνική συνοχή που οι άνθρωποι μέσα στο χώρο της ύπαρξής τους εκφράζουν. Η βία και το έγκλημα είναι η αντίδραση. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κοινωνία έχει τρία στάδια. Έχει τον κοινωνικό ιστό, έχει την περιφερική αναγνώριση, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι αμφισβητούν την ομοτελειακή συμπεριφορά, και έχει και τον κόσμο της παρανομίας, αυτό που θα λέγαμε την παραβατικότητα. Η εγκληματικότητα και η βία λοιπόν πολλές φορές συνυπάρχει στους τρεις ομόκεντρους κύκλους με έναν τρόπο που τα ερεθίσματα διαφοροποιούν την κοινωνική ομάδα. Η σεξουαλικότητα είναι μέρος της βίας και της εγκληματικότητας. Η σεξουαλικότητα συνδέεται με το μετωπίο φλοιό μέσα στην ανάγκη της βίας. Η σεξουαλικότητα έχει βία, δεν έχει βέβαια έγκλημα και δεν έχει βιασμό. Έχει δηλαδή συνένεση, αποδοχή και επικοινωνία μιας αμοιβαιότητας. Και σε τι συνίσταται η βία? Η εγκληματικότητα όμως, η εγκληματικότητα είναι ένα φαινόμενο αντίδρασης θυμού της κοινωνίας. Το έγκλημα δηλαδή δικαιολογεί την παρουσία του από την αδικία του ατόμου, από το αίσθημα της διαφορετικότητας και από την άρνηση ότι εγώ δεν θα συμμετέχω σε μια κοινωνία που νοσεί ή που έχει άλοθη που εγώ δεν τα αποδέχομαι. Έτσι λοιπόν παράγεται η εγκληματικότητα σύν την παγκοσμιοποίηση, που επίτηνε το φαινόμενο της εγκληματικότητας, της ομαδοποίησης των εθνών και των λαών, άρα η αστική κοινωνία έγινε πολυπληθέστερη. Η Αθήνα σήμερα έχει 6 εκατομμύρια κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το φαινόμενο, το πολύμορφο φαινόμενο, θα εκδηλώνεται όλο και πιο έντονα. Κύριε Ασχητή, αν πάμε και πιο ειδικά, συγκεκριμένα δηλαδή στο έγκλημα που συνέβη στα Γλυκά Νερά, θέλω να σας ρωτήσω πώς χαρακτηρίζεται ψυχιατρικά αυτό το έγκλημα, γιατί είδα μια συγγραφέα σήμερα που προφανώς δεν έχει τις δικές σας γνώσεις να αναφέρει ότι δεν είναι ένα ή δεχθές έγκλημα αυτό ή ότι ήταν μια θολωμένη τέλος πάντων στιγμή. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας για έναν δολοφόνο που δολοφόνησε τη γυναίκα του μπροστά στο μωρό τους? Κοιτάξτε, δεν έχω προσωπική άποψη για το έγκλημα αυτό, ούτε ξέρω τους ανθρώπους, ούτε έχω εικόνα κλινικής ψυχοπαθολογίας. Δεν θα το χαρακτηρίζατε άγριο όμως? Ναι, είναι εξαιρετικά άγριο, είναι πολύ βίαιο έγκλημα με τη μορφή που εξελίχθηκε. Αυτό που αξίζει κανείς να πει και να χαρακτηρίσει είναι τη συμπεριφορά του δράστη μετά το έγκλημα. Εκεί είναι τα ερωτηματικά που γεννιούνται, η στάση του, η συμπεριφορά του. Αυτή την αγέροχη στάση που έκανε. Ναι, αυτή την αγέροχη στάση. Την αγέροχη, την κρύα στάση που έδειξε. Έδειξε ένα συνέστημα ελεγχόμενο, ναι. Πίστεψε αφελώς ότι δεν θα συλληφθεί και έχασε την ευκαιρία να είναι πραγματικά ένας γενναίος άνδρας, να ομολογήσει το έγκλημά του, ώστε να μπορέσει να διευκολύνει και τις αρχές τις αστυνομικές και όχι να γίνουμε όλοι μια κοινωνία της κλειδαρότρυπας, που ο καθένας έφτιαχνε το σενάριό του, αν αυτός ήταν ο δολοφόνος ή υπήρχαν ληστές. Δηλαδή ένα κοινωνικό φαινόμενο που το λέμε το σύνδρομο της αρένας, που δημιουργείται πάντα σε πρόσωπα και καταστάσεις που όλοι συμμετέχουν. Όλοι γιατί όμως, δηλαδή, γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Ασχητή? Αυτού του σπιτιού. Mm-hmm. Γιατί συμβαίνει αυτό στις κοινωνίες μας? Γιατί η κοινωνία έχει συνοχή με τις φαντασιώσεις και τις πράξεις. Γιατί βλέπουμε όλη τηλεόραση? Γιατί όλοι θέλουμε να συμμετέχουμε στα δρόμενα μιας κοινωνίας που τρέχει στους ρυθμούς της? Γιατί είμαστε πρωταγωνιστές.
αλλά πολλές φορές από πρωταγωνιστές γινόμαστε παρατηρητές. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή που εγκλημάτισε, μετά έγινε παρατηρητής του εγκλήματος. Έχασε το δικαίωμα να είναι πρωταγωνιστής, γιατί αρνήθηκε τη δική του παρουσία. Εμείς οι υπόλοιποι γιατί κοιτάμε την κλειδαρότρυπα? Γιατί αυτό είναι στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, η περιέργεια, η μπλοκή, η συμμετοχή στη φαντασίωση, το σενάριο. Δηλαδή το thriller, θυμάστε παλιά που υπήρχαν κάτι πολύ ωραία αγγλικά films που λεγόντουσαν thriller. Το thriller λοιπόν ήταν μια εγκληματική ενέργεια που ψάχαμε το δολοφόνο. Αυτό ο άνθρωπος το έχει ως ανάγκη προσωπικής ύπαρξης. Mm-hmm. Η υπαρξιακή δομή του ανθρώπου είναι να αναζητάει την αλήθεια. Η αλήθεια όμως πολλές φορές είναι υποκειμενική. Μέχρι να γίνει αντικειμενική πραγματικότητα, υποκειμενική ο καθένας ένα ρυθμό ζωής που ουσιαστικά συμμετέχει με τη δική του ερμηνευτική στάση. Η ψυχιατρική φερρυπή, να σας πω, δεν είναι μαντική, δεν έχει μαντικές ικανότητες. Όσοι ψυχιατροί έχουμε βγει και βάζουμε διαγνώσεις, κοροδεύουμε τον εαυτό μας. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τα αίτια ενός εγκλήματος. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να εξεταστεί ψυχιατρικά. Να δούμε πραγματικά υπήρχε ψυχοπαθολογία. Το ότι σκότωσε τη γυναίκα του και έβαλε το παιδί επάνω στο άψυχο κορμί αυτής της γυναίκας, προφανώς ήταν μια στάση συμπεριφοράς δολοφόνου, χωρίς συναισθήματα, χωρίς κανένα έλεος ηθικού φραγμού, αλλά αυτό εγώ το λέω μέσα από μια γενικευμένη συμπεριφορά της κοινωνίας. Εάν κανείς ψάξει αίτια, μπορεί να δει και άλλα αίτια μέσα. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς τη συγκρουσιακή σχέση ενός ζευγαριού, αν δεν τη ζήσει ως θεραπευτής, δεν μπορεί να ξέρει τη στάση του και δεν μπορεί να ξέρει και τι έφτασε σε αυτό το έγκλημα. Θέλω σίγουρα να μάθω... όμως αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ήταν το μοιραίο σφάλμα του, το λάθος του, να βγει από το πρόβλημα ως δολοφόνος, ως πρωταγωνιστής και να γίνει και ο ίδιος ένας χείρος που πενθεί παρατηρητικά το έγκλημα που προκάλεσε ο ίδιος. Αυτό δείχνει μια ψυχική διαταραχή. Χωρίς να θέλω να τον απαλλάξω από την επιβαρημένη του στάση, η οποία πρέπει να είναι τιμωρητική και απόλυτα παραδειγματική για τον επόμενο υποψήφιο δολοφόνο. Γιατί το θέατρο δείχνει κάποια διαταραχή? Αυτό το θέατρο που έπαιζε 40 μέρες, γιατί δείχνει διαταραχή και όχι απλώς ότι ήθελε να γλιτώσει? Γιατί ένας άνθρωπος φυσιολογικός δεν σκοτώνει τη γυναίκα, όσο έτσι και να είναι εχθρός, όσο και να αισθάνεται ότι αυτή η σχέση μπορεί να έχει πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί δεν χώρισε? Γιατί δεν προχώρησε σε ένα χωρισμό? Να πει ότι πια δεν μπορεί να ζήσει με αυτήν την γυναίκα. Που θα ήταν για το φυσιολογικό. Προφασίζεται ότι θα χάνει το παιδί του. Κανείς γονιός σήμερα δεν χάνει το παιδί του. Ιδίως μετά τις καινούργιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όχι. Μιας και αναφέρεστε στο παιδί, και πριν σας αφήσουμε, έχω ακούσει διάφορες απόψεις ότι το παιδί ήταν πολύ μικρό και δεν θα έχει μνήμες. Έχω ακούσει όμως και άποψη από σοβαρούς ανθρώπους που είναι συνάδελφοί σας, που λένε ότι το παιδί, και μόνο που καταλαβαίνει την έλλειψη της μυρωδιάς της μητέρας, γιατί το σώμα της πια είναι άψυχο, μπορεί να του δημιουργήσει τραύματα για όλη του τη ζωή. Ποια είναι η αλήθεια σε αυτό? Όχι, εγώ δεν θα μπω σε αυτή την παράταξη αυτών των απόψεων. Θα πω την άποψη της νευροβιολογίας. Το παιδί δεν έχει αυτή τη στιγμή κριτική αντίληψη, ούτε μνήμη. Προφανώς θα βιώσει το τραύμα μεγαλώνοντας. Εκεί θα χρειαστεί βοήθεια και το σύστημα της οικογένειας που θα υποστηρίξει το παιδί αυτό, γιατί είναι δύο οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι και οι δύο εμπλεκόμενες σε αυτό το παιδί, σε αυτή τη ζωή που θα μεγαλώσει, και δεν πρέπει να δώσουμε αυτή τη στιγμή το στίγμα μιας μοιραίας τραγικότητας για ένα παιδί που έχασε και τους δύο γονείς, γιατί ο πατέρας θα πάει φυλακή και η μητέρα δυστυχώς πέθανε. Αυτό το παιδί πρέπει λοιπόν να υποστηριχθεί για να περιοριστεί το τραύμα που θα βιώσει και θα ζήσει μεγαλώνοντας, μαθαίνοντας την αλήθεια. Άρα λέτε εμέσως ότι δεν αποτυπώθηκε στο παιδί. Η στιγμή του φόνου δεν αποτυπώθηκε στο παιδί. Και τώρα, αν η μυρωδιά εκείνη τη στιγμή διαφοροποιήθηκε, νομίζω ότι είναι μια ερμηνεία που κανείς μπορεί να τη δει θετικά ή αρνητικά. Αυτό που πρέπει να μείνει στο μυαλό μας είναι ότι το παιδί θα χρειαστεί μετά τα 3-4 του χρόνια που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται η αλήθεια μπροστά του, μια συστηματική ψυχολογική βοήθεια ώστε να αναπτυχθεί ομαλά και να εξορροπήσει ένα τραύμα, βαθύ ψυχικό τραύμα, χάνοντας και τους δύο γονείς του. Άρα υπονοείται με αυτό που λέτε ότι το παιδί καλό θα ήταν και για τη δική του ψυχική υγεία να μην έρθει σε επαφή με τον δολοφόνο πατέρα του? Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τον δολοφόνο πατέρα του. Είναι ενθερμό ένα κλίμα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα ομολόγησε την πράξη του. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Θα βγει μια απόφαση.
Άρα, ό,τι και να πούμε εμείς οι ειδικοί, είναι περιττό. Κάποια στιγμή θα θέλει να δει τον πατέρα του, γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη σχέση. Δεν ξέρω τι συναισθήματα θα έχει. Προφανώς είναι βαρύ το κλίμα να αισθάνεται αύριο ότι αυτός ο πατέρας αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του. Αλλά ξέρετε ότι ο χρόνος είναι πάντα ένας θεράπων λογικός μηχανισμός, που σήμερα όποιος κάνει πρόβλεψη, μάλλον εκτιμάει λάθος τα πράγματα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι για τις δύο οικογένειες, οι οποίες δεν φταίνε. Είναι δύο οικογένειες που τραγικά βιώνουν ένα φοβερό γεγονός. Ένα γεγονός που σήμερα, αν θέλετε, το έχει εγκαλέσει και ολόκληρη η κοινωνία μέσα στη δική της προσωπική ερμηνεία. Και στο διαδίκτυο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι αυτό το παιδί πρέπει να προστατευθεί από την οικογένεια ή τις δύο οικογένειες, αν ομονοήσουν. Και αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο, αν οι δύο οικογένειες θα μπορέσουν να ξεπεράσουν το φωνικό, ότι ο ένας αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του άλλου. Και εκεί φυσικά το παιδί θα πρέπει να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που θα είναι όσο γίνεται πιο σταθερά συναισθηματικό και όχι να το δηλητηριάσει μέσα από το φωνικό που έγινε ή μέσα από την εγκληματική ενέργεια ενός ανθρώπου που δεν είχε κανένα λόγο να φτάσει εκεί. Μάλιστα. Κυρία Σκητή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εγώ σας ευχαριστώ για την πραγματικά σας ευχαριστούμε.